Συγκαταλάβατε, βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κώστας Καράμπελας, ο οποίος και αναφέρθηκε στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Οι ευρωπαϊκές εκλογές αυτές είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες, μιας και κατά τη γνώμη μας θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρώπη της επόμενης ημέρας και βεβαίως τη θέση της πατρίδας μας στην Ευρώπη αυτή. Πράγματι, με τις εκλογές αυτές οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να μάθουν ποιες είναι οι θέσεις όλων των κομμάτων, πώς θέλουν την Ευρώπη, πώς πιστεύουν σε αυτήν και κατά πόσο θα πρέπει να έχει μια πολύ ισχυρή θέση η πατρίδα μας στην επόμενη μέρα. Η Ευρώπη, θα μου επιτρέψετε να πω, τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ακολουθήσει έναν δρόμο ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν στον οποίο ξεκίνησε και τον οποίο οραματίστηκαν και οι ιδρυτές της, αλλά και στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλοι οι παλαιότεροι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι οραματίστηκαν μια Ευρώπη ισχυρή, με την Ελλάδα όμως την Ευρώπη και εκείνη ισχυρή. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγηθεί σε ένα μοντέλο κατά το οποίο μάλλον θα μου επιτραπεί να πω νεοολιγαρχία των ελίτ και των τεχνοκρατών ελέγχει τα πράγματα εις βάρος του απολύτως δημοκρατικά νομιμοποιημένου θεσμικού οργάνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ κάποια άλλα όργανα τα οποία δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση παίρνουν τις αποφάσεις στο τέλος. Πιστεύουμε εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες στην Ευρώπη των Εθνών Κρατών, γιατί έτσι δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους ιδρυτές της. Πιστεύουμε στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ισότητας και της ισοτιμίας. Με την κρίση που ιδιαιτέρως εμείς οι Έλληνες καταλάβαμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, φάνηκε πως στην Ευρώπη υπάρχουν πολλών ταχυτήτων χώρες και μάλιστα σε πολλές χώρες τα βάρη είναι ακριβώς τα πλεονάσματα και η οικονομική ενίσχυση κάποιων άλλων χωρών.